Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε 23 περίπου λεπτά από τώρα αναμένεται να κλείσουν οι κάλπες, ενώ σε 4 περίπου ώρες θα αρχίσει από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η μετάδοση των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων. Αμέσως μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η ΕΡΤ θα εκπέμπει σε εθνικό δίκτυο με επίκαιρα ρεπορτάζ, απευθείας σύνδεση με το Ζάπιο Μέγαρο και τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων, ενώ η μετάδοση των αποτελεσμάτων θα διαρκέσει έως τις πρωινές ώρες. Οι εκλογές διεξάγονται από το πρωί με απόλυτη ηρεμία και με μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων και, όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Σταμάτης, καμιά ανομαλία δεν υπάρχει στην διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Επίσης, δεν προέκυψαν προβλήματα στην προσέλευση των δικαστικών αντιπροσώπων. Ορισμένα μικροπροβλήματα που παρατηρήθηκαν, όπως εσφαλμένες εγγραφές ή παραλήψεις ονομάτων στους εκλογικούς καταλόγους, αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τα πρωτοδικεία. Να προσθέσουμε ακόμη ότι τις ψήφους των 8.061.083 ψηφοφόρων διεκδικούν 34 συνολικά κόμματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Ατζετάκης, ψήφισε στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φερέτη. Στη Θεσσαλονίκη άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαρτζετάκης έφτασε στις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης Ιωάννη Δελιγιάννη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιωάννη Τσαλουχίδη, μετέβη στο 469 εκλογικό τμήμα της ενορίας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης. Στη μέτωπα από την άφηξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Σαρτζετάκης, αφού χαιρέτησε τα μέλη της Φορευτικής Επιτροπής και τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέλαβε τα ψηφοδέλτια και άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Αμέσως μετά δήλωσε στην ελληνική τηλεόραση 3. Κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση. Όπως ξέρετε, ήρθα προς εκπλήρωση του εκλογικού μου καθήκοντος, όπως πρέπει να κάνει σήμερα κάθε Έλληνας πολίτης. Με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω την πολύ ευχάριστη διαπίστωση ότι το όλο κλίμα της προεκλογικής περίοδου υπήρξε πιο ήπιο και πιο πολιτισμένο σε σχέση με κάθε άλλη προηγούμενη φορά, ακόμη και των προηγουμένων εκλογών. Είναι ένα θετικό γεγονός για το οποίο θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να σεμνύνονται και οι πολιτικές βεβαίως δυνάμεις που τους εκφράζουν, διότι έτσι διευκολύνεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση του φρονήματος του ελληνικού λαού. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η σύνεση και η ψυχραιμία να προϊτανεύσει και καθ' όλη τη σημερινή ημέρα και βεβαίως μέχρι του σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως, την οποία θα αναδείξει η ελεύθερη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ και εγώ. Ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 12 το μεσημέρι σε εκλογικό τμήμα του Μαρασλείου. Για να κάνεις προβλέψεις, θα πρέπει να στηριχθείς στη λογική. Αλλά πολλά από αυτά που γίνονται στον τόπο μας δεν εξηγούνται λογικά. Και τι εύχεστε για το μέλλον, κύριε Πρόεδρε? Ελπίζω και εύχομαι. Λάστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η εκλογή αυτή να ανοίξει τον δρόμο που θα επιτρέψει στη χώρα μας να βγει από τα επικίνδυνα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει. Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας ψήφισε στο 8.41 το εκλογικό τμήμα στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 12.30 το μεσημέρι. Λίγο και από εδώ, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ευκαιρία της σημερινής εκλογικής ημέρας η κυβέρνηση καθόλου την προεκλογική περίοδο αντιμετώπισε όλα τα προκύψαντα προβλήματα
με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και υπευθυνότητα. Στο ήπιο αυτό κλίμα συνετέλεσε η ψυχραιμία και η ωριμότητα του ελληνικού λαού και η συνεργασία των κομμάτων. Εύχομαι και μετά τις εκλογές να επικρατήσει το ίδιο ήπιο κλίμα και συνεργασία των κομμάτων με την κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές. Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ψήφισε στις 9.30 το πρωί στο εκλογικό τμήμα Ευαγγελίστριας των Χανίων στη Χαλέπα. Θέλω να πω ότι είμαι ευτυχής, διότι αυτό που είπα ότι θα πάμε ομαλά στις εκλογές σε ήρεμο πολιτικό κλίμα πραγματοποιήθηκε. Είναι κατά μεγάλο μέρος επίτευγμα του κόμματός μας και της πολιτικής που ακολουθήσαμε. Και θέλω ακόμα να προσθέσω ότι είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ψήφισε στη 1:10 το μεσημέρι σε εκλογικό κέντρο της οδού Αχαΐας 3 στους Αμπελοκήπους. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, αυτά τα έχω πει τόσες φορές, όσο τα ξέρετε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου, κ. Χαρίλας Φτωράκης, ψήφισε στις 11 το πρωί στο 63ο εκλογικό τμήμα στον Μπραχάμι. Είσαι άτακτος. Τι αναμένω. Να σας πω. Πιστεύω λιγότερο ή περισσότερο ότι θα βρει έκφραση και στα εκλογικά αποτελέσματα ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Το γεγονός ότι ο συνασπισμός των δυνάμεων της Αριστεράς και της Προόδου καθημερινά καταξιώνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν η πολιτική δύναμη εκείνη που προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων, σαν πολιτική δύναμη της δημοκρατίας και της προκοπής. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, για μένα είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο συνασπισμός θα είναι στο επίκεντρο των μετεκλογικών πολιτικών εξελίξεων στη χώρα μας. Ο γραμματέας του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, κ. Λεωνίδας Κύρκος, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 12 το μεσημέρι στο 655ο εκλογικό τμήμα στα Εξάρχεια. Αμέσως μετά, ο κ. Λεωνίδας Κύρκος δήλωσε: «Είχαμε μια πολύ καλή και ήρεμη προεκλογική φάση. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Ο συνασπισμός νομίζω ότι μπήκε και στις καρδιές και στη σκέψη των απλών ανθρώπων. Έδειξε και τόλμη και σταθερότητα στην υπεράσπιση των θεσμών της ομαλής δημοκρατικής πορείας και των συμφερόντων των εργαζομένων. Άνοιξε με τη δράση του μια σημαντική καινούρια σελίδα. Έφερε τον κόσμο της εργασίας και του πολιτισμού στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Υποθέτω ότι αυτό θα εκτιμηθεί από το λαό μας και θα δοθεί δυνατότητα να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τη θετική συμβολή μας». Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Γρηγόρης Φαράκος, ψήφισε στις 11 το πρωί στο εκλογικό τμήμα στην οδό Ταϊγία του 60 στα Πατήσια. Όχι, δεν είσαι σύντομα, μισό λεπτό ακόμα.
Είναι φανερό πως σε λίγες ώρες αρχίζει η δεύτερη φάση αυτή της κρίσιμης πραγματικά εκλογικής αναμέτρησης για το μέλλον της χώρας. Πιστεύουμε ότι ο συνασπισμός μπόρεσε να περάσει ένα μήνυμα στο λαό μας αυτή τη φορά, ότι για την αναβάθμιση της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας μας, η μόνη κερδισμένη ψήφος είναι στο συνασπισμό. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα και από τα αποτελέσματα, με βάση και την απήχηση που είχε ο λόγος μας αυτή την προεκλογική περίοδο, πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε και πάλι δίπλα στον λαό, στους αγώνες του για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας και των προβλημάτων των εργαζομένων και όλων των πολιτών. Στις 11 και 4 το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού Ανανεωτικής Αριστεράς, κ. Γιάννης Μπανιάς, προσήλθε στο 18ο Γυμνάσιο της Ενορίας του Αγίου Λουκά της Πατησίων, όπου άσκησε και αυτό το εκλογικό του δικαίωμα. Και ελπίζω σε αυτές τις εκλογές κανένα κόμμα να μην πάρει την αυτοδυναμία και να ενισχυθούν κυρίως οι δυνάμεις της συναπούς αριστεράς. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η αριστερή πρωτοβουλία από αυτές τις εκλογές για να έχουμε μια νέα καλύτερη πραγματικότητα από αύριο. Αιματηρή ήταν δυστυχώς η έξοδος των ετεροδημοτών προς τις εκλογικές τους περιφέρειες. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που πήραμε από την Τροχέα, 24 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 144 τραυματίστηκαν, από τα οποία τα 32 είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε τροχαία δυστυχήματα που έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και πριν περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους οδηγούς. Από τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων, των μηχανημάτων έργων, των μοτοσυκλετών και των μοτοποδηλάτων. Μια γρήγορη ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Χιλιάδες Ανατολικογερμανοί συνοστίζονται από το πρωί σήμερα στα σύνορα της Τσεχοσλοβακίας με τη Δυτική Γερμανία, ζητώντας καταφύγιο στη Δύση μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Πράγας να ανοίξει τα σύνορά της. Περίπου 100 πρόσφυγες φτάνουν ανά ώρα στη βαβαρική πόλη Μαρκτρέβιτς, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη αναχωρήσει από την Πράγα και άλλοι 1.500 αναμένουν στην πρεσβεία της Τσεχοσλοβακικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, η σημερινή φυγή χαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, γεγονός που έδωσε λαβή σε σχόλια του ξένου τύπου που προβλέπει την τελειωτική κατάρρευση του τείχους. Το κύμα φυγής έχει στοιχήσει μέχρι στιγμής στην Ανατολική Γερμανία την απώλεια 173.000 πολιτών της από την αρχή του χρόνου. Το Λιβανικό Κοινοβούλιο συνεδρίασε σήμερα και επανεξέλεξε πρόεδρο του σώματος τον Χουσέιν Χουσέινι παρά την απειλή του ηγέτη της χριστιανικής παράταξης στρατηγού Μισελ Αούν να διαλύσει τη Βουλή. Η συνεδρίαση έγινε δυνατή χάρη στην παρουσία 30 βουλευτών στην πλειοψηφία τους χριστιανών που έφτασαν σήμερα ευσπεσμένα στη Λιβανική πρωτεύουσα από το Παρίσι, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την απαραίτητη απαρτία για την εκλογή νέου πρόεδρου της χώρας. Το Λιβανικό Κοινοβούλιο θα επικυρώσει επίσης το αραβικό ειρηνευτικό σχέδιο που υπογράφηκε στην πόλη Ταΐφ, το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του στρατηγού Αούν. Τα πτώματα των δύο από τους 97 ναυτικούς του αμερικανικού πλοίου Seacrest ανασύρθηκαν σήμερα από ειδικές μονάδες διάσωσης. Ωστόσο, ελάχιστες είναι πλέον οι ελπίδες για την ύπαρξη επιζώντων μεταξύ των 64 Ταϊλανδών και 33 αλλοδαπών που επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο βυθίστηκε στον κόλπο της Ταϊλάνδης με το πέρασμα του τυφώνα Γκέι. Το σκάφος εκτοπίσματος 4.400 τόνων ανατράπηκε μαζί με 30 ακόμη πλοιάρια, ενώ εκτελούσε γεωτρήσεις για πετρέλαιο στην περιοχή. Περίπου 250 ναυτικοί ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το πέρασμα του τυφώνα Γκέι, που κατέστρεψε 1.500 σπίτια και θεωρείται ο πλέον ισχυρός των τελευταίων 35 ετών. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.